Κοιτάξτε, κύριε Χαρίτο, και να πω και στο κύριο Καραθανασόπουλο, πρέπει να αρχίσουμε με το δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία έχασε 25%, λίγο παραπάνω τώρα, από το εισόδημά της. 1/4 του πλούτου της. Οποιαδήποτε ανάλυση που δεν αρχίζει με αυτό σαν δεδομένο και λέμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, χωρίς αυτό το νούμερο που δεν ξέρω πόσο το πιάνουν οι τηλεθεατές, πόσο μεγάλο είναι, και δεν υπάρχει καμιά άλλη οικονομία που έχει υποστεί μια τέτοια μείωση σε καιρό μη πολέμου, σε καιρό ειρήνης. Δεν στέκει. Δηλαδή να πεις ότι πρέπει να φτάσουν οι μισθοί εκεί που ήταν ή οι συντάξεις σε μια χώρα που είναι 1/4 πιο φτωχή από αυτό που ήταν πριν από 5 χρόνια, σημαίνει ότι δεν επικοινωνείς με την πραγματικότητα. Έχουμε χάσει 1/4 του πλούτου μας. Άρα αρχίζουμε με αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αρχίζουμε με ένα μοντέλο που μας έφτασε σε αυτό, ένα μοντέλο που δεν είχαμε πάντα τις καλύτερες επιχειρήσεις, ούτε είχαμε τις επιχειρήσεις που είχαν τις καλύτερες σχέσεις με τις τράπεζες, ούτε είχαμε τις καλύτερες επιχειρήσεις που είχαν τις καλύτερες σχέσεις με το κράτος. Και άρα πολλά πράγματα πρέπει να αρχίσουν από την αρχή. Εγώ λέω το ίδιο που σας είπα για το ταμείο. Κάθε εμπόδιο σε καλό. Τώρα είναι ο καιρός να πούμε ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες υπάρχει ρόλος για την αριστερά. Ή λέμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάποια παρέμβαση και ας βγάλει το φίδι από την τρύπα κάποιος άλλος. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση για έναν αριστερό άνθρωπο, και αν συνεχίσει. Το δεύτερο, υπάρχουν παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μπορείς στο φόρο εισοδήματος να το κάνεις πιο προοδευτικό από ό,τι θα ήτανε. Ή αυτό που έκανε ο Κατρούγκαλος που μείωσε τα ποσοστά αναπλήρωσης περισσότερο για τους πλούσιους από τους φτωχούς. Υπάρχει τρόπος να δημιουργήσεις μια αναπτυξιακή τράπεζα. Υπάρχει τρόπος να μπορείς να φτιάξεις ένα σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας και περίθαλψης. Αυτό είναι το ερώτημα. Ότι είναι πολύ δύσκολο, ότι είναι δυσμενείς οι συνθήκες, ότι εκτός από την αριστερά υπάρχει το καθιστημένο στην Ευρώπη, αλλά και ο δεξιός λαϊκισμός που εμείς έγκυρα είχαμε πει θα είναι η απάντηση σε μια Ευρώπη που αποτυχαίνει. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα ο κόσμος που κοιτάει και λέει τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάρει κάτι σαν δεδομένα. Αν θεωρούμε ότι δεν χάσαμε 25% του πλούτου μας, ότι είμαστε σε μια Ευρώπη που συνεχώς είναι δημοκρατική, ότι δεν υπάρχουν ελίτ, ότι δεν αυτό υπάρχουν... Αυτό φαντάζομαι το έχουμε καταλάβει και το έχει καταλάβει και πολλοί κόσμοι. Ναι, αλλά αυτό ωστόσο, που είπε ο κ. Καθανασόπουλος, πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Τι είναι ο ρόλος της αριστεράς σε δυσμενείς συνθήκες. Γιατί εγώ το έχω πει και σε άλλες συνεντέξεις, που δεν δίνω πολλές συνεντέξεις, ότι το καλοκαίρι κάποιος μου είπε ότι δεν με ενδιαφέρει μια αριστερά όταν θα φτάσει ο καπιταλισμός στο 5% ανάπτυξη και 5% την ανεργία. Αν μου πείτε ότι δεν έχετε ρόλο τώρα που είναι 25% η ανεργία και μηδενική η ανάπτυξη, τότε γιατί σας θέλω. Άρα όλοι οι αριστεροί πρέπει να δώσουν απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα. Εγώ λέω ότι εμείς δεν έχουμε το μονοπόλιο της αλήθειας, αλλά ξέρουμε πού να τη ψάξουμε την αλήθεια. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε πια για ανάπτυξη γενικώς, χωρίς να βάζουμε ποιοτικά στοιχεία. Να βάζουμε στοιχεία αναδιανομής του εισοδήματος. Να βάζουμε αναδιανομή σε σχέση με το περιβάλλον και πώς το χρησιμοποιείς. Να βάζουμε θέματα ότι δεν έχουμε συγκροτικό πλεονέκτημα στους χαμηλούς μισθούς, αλλά συγκροτικό πλεονέκτημα στα παιδιά που φεύγουν, που έχουν και μάστερ και διδακτορικά. Τέτοια ζητήματα πρέπει να βάλουμε. Είναι τα τρία σημεία παρέμβασή σας, τα οποία και σε ένα άρθρο, αν δεν κάνω λάθος, εχθές στην Αυγή είχατε επισημάνει αυτά. Ωστόσο, θα επανέλθω και σύντομα θα σας ζητήσω να τοποθετηθείτε στο ερώτημα που σας έθεσα πριν. Δεν επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την αγορά και στρέφουν προς μια άλλη κατεύθυνση παρά προς την ανάπτυξη τέτοιου είδους φαινόμενα, όπως ο Μαρινόπουλος, έχουν, όπως ο Μαμιδάκης? Θα έχουν κακά αποτελέσματα, γιατί έχουν και προμηθευτές που και αυτοί μπορεί να έχουν πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά είναι και οι εργαζόμενοι στους προμηθευτές αυτών των επιχειρήσεων. Αλλά αυτό το περιμένει σε μια μεγάλη ύφεση και πρέπει να δεις πώς το αντιμετωπίζεις. Το καλά νέα είναι ότι πρόσφατα ήταν από τους πρώτους μήνες που είχαμε περισσότερες δημιουργία θέσεις εργασίας από θέσεις εργασίας που χάσαμε. Είναι
τεράστια η πρόκληση. Είναι προφανές ότι μια κυβέρνηση αριστεράς, αν δεν αρχίζει να μειώνει την ανεργία, δεν έχει μέλλον. Κάνουμε πολλά πράγματα σε πολλά επίπεδα και σε πολλά μέτωπα και νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να αντιστρέψει το φαύλο κύκλο των τελευταίων ετών σε έναν ενάρετο κύκλο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτά τα φαινόμενα τώρα που σκάνε έχουν πολύ μεγάλη ουρά. Ότι σκάνε αυτά τώρα έχουν ευθύνες αυτοί τώρα που μας κατηγορούν. Αυτοί που μας κατηγορούν ας κοιτάξουν τον καθρέφτη γιατί υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις και γιατί ζήσανε για τόσα πολλά χρόνια αυτές οι επιχειρήσεις και γιατί δεν εξεταστήκανε αν είχαν προβλήματα πριν από 5 χρόνια ή πριν από 3 χρόνια και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εμείς δεν είναι όμως ο σκοπός μου να δώσω ευθύνες στους άλλους. Είναι ο σκοπός να δημιουργήσουμε μια οικονομία που δεν θα επιστρέψει στο 2008.